Βασίλη Παπαδόπουλο ήταν ο πρώτος γυμναστής ο οποίος ήρθε στην Αλεξάνδρεια και μας έδωσε τις γνώσεις του για το καράτε Jiu-Jitsu. Τα παιδιά του, το Γιάννη και το Στέφανο, οι οποίοι είναι αθλητές και μάλιστα παγκοσμίου κλάσεως. Και δεν λέω πολλά πράγματα, θα παρουσιαστούν μόνοι τους, να μας πούν τα επιτεύγματά τους και τι θα μας δείξουν σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ τον δάσκαλό σας για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε τις δασκάλες που στηρίζετε αυτή την προσπάθεια και ευχαριστούμε και εσάς παιδιά που είστε σήμερα να παρακολουθήσετε αυτό το γεγονός, αυτό το αθλητικό γεγονός. Αυτό που έτσι όπως θα ξεκινήσω τώρα για να σας πω, θέλω να το βάλετε καλά στο μυαλό σας όμως αυτό. Τι θέλω να πω, αυτά που θα δείτε εδώ τώρα, τα παιδιά είναι εκπαιδευμένα, ξέρουν να πέφτουν, ξέρουν να κάνουν τα πάντα, έτσι. Είναι προετοιμασμένοι γι' αυτό. Εσείς, φεύγοντας εμείς από εδώ, δεν θα βγείτε στην αυλή να κάνετε αυτά που είδατε. Εντάξει, γιατί μπορεί να προβούν επικίνδυνα. Γι' αυτό το λόγο, δεν θα κάνει κανείς σε άλλον αθλητή κάτι από αυτά που θα δείτε. Ωραία. Τι θα δούμε σήμερα. Συγγνώμη. Σήμερα θα δούμε δύο αθλήματα. Το παγκράτιο άθλημα, το οποίο είναι η μητέρα όλων των πολεμικών τεχνών, ένα αρχαίο άθλημα παγκοσμίως, και το Jiu-Jitsu, που είναι ένα παρεφερή άθλημα, αλλά έχει τις ρίζες του και αυτό στο παγκράτιο. Ωραία. Θα δούμε λοιπόν δύο αθλήματα σήμερα, παγκράτιο και Jiu-Jitsu. Το παγκράτιο ήταν ένα από τα πιο αρχαία ελληνικά αθλήματα, τα οποία από εκεί ξεκίνησαν όλες οι πολεμικές τέχνες. Όλοι οι φιλόσοφοι της Ελλάδος κάναν παγκράτιο για το λόγο ότι το παγκράτιο δημιουργούσε φρόνημα και αξίες στον άνθρωπο, γι' αυτό και το σύστηναν όλοι να κάνουν παγκράτιο. Το Jiu-Jitsu ήρθε πολύ πιο ύστερα. Είναι ένα άθλημα δυναμικό, ένα άθλημα το οποίο ονομάζεται απαλή τέχνη. Στην απαλότητα βγάζει τη δύναμή του. Δεν θα σας κουράσουμε όμως πολύ. Θα σας ευχαριστήσουμε και παρακολουθήστε τα παιδιά τα οποία ήρθαν σήμερα να σας παρουσιάσουν αυτό το άθλημα στα πλαίσια των εκδηλώσεων Αθλητικής ημέρας, και αν έχετε τον ενθουσιασμό και να τους χειροκροτήσετε όπως αρμόζει σε κάποιους που κάνουν την προσπάθειά τους. Ευχαριστώ πολύ. Όλοι μεγάλοι, να πάτε πίσω να καθίσετε κάτω. Πάμε να ξεκινήσουμε τους μικρούς. Θέλω δύναμη. Έτοιμοι. Προσοχή. Ξεκινάμε με το τόπο γροθιές. Αριστερό πόδι πλάγια, αριστερό χέρι γροθιά. Λίγο δύναμη θέλω. Αριστερό χέρι γορτιά. Πάμε τώρα αποκρούσεις. Μαθαίνουμε πώς να αποκρούμε. Ένα χτύπημα. Πρώτη απέδοση. Δεύτερη απέδοση. Τρίτη. Τέταρτη. Πέμπτη. Πρώτη απέκρουση γορτιά. Δεύτερη απέκρουση γορτιά. Τρίτη απέκρουση γορτιά. Τέταρτη. Πέμπτη. Με το πίσω και μαζεύουμε, επιστρέφουμε. Αλλαγή. Μπορούμε να βγούμε λίγο έτσι, εντάξει. Αποκρούμε τρεις κλωτσιές και από εκεί. Πάμε. Hey! Ξεκινάμε. Ένα. Hey! Πάμε. Hey! Πάμε. Δύναμη. Hey! Πάμε. Προσοχή. Hey! Σίγοντας δεξιά. Hey! Ξεκινάμε. Πάμε κάποια χτυπήματα με έλεγχο. Θέλω.
Το στομάχι. Πάμε παλμό. Παλμό, παλμό, παλμό. Η από εδώ πλευρά ξεκινάει. Hey! Όχι. Δύναμη. Hey! Μία η μία πλευρά, μία η άλλη. Πάμε σωστή πτώση από εκεί. Hey! Πάμε και κινητοποίηση στο έδαφος. Και δεν κατάμε, πάμε, πάμε, πάμε. Μέχρι το 10 μέτρα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 όρθιοι. Αν πιάσουμε σωστά και ακινητοποιούμε σωστά, δεν μπορεί να φύγει ο αντίπαλος. Από το έδαφος. Θέλω λίγο ψηλό. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία τεχνικών, αλλά δεν μπορούμε να τη δείξουμε μέσα σε λίγη ώρα. Οπότε σας δείξαμε λίγα πραγματάκια. Τώρα περνάμε στους μεγάλους. Όπου εδώ δεν θέλω να τρομάξει κανένας. Δεν χτυπιούνται κανονικά, να ξέρετε. Τα χτυπήματα είναι ελεγχόμενα και οι πτώσεις επίσης. Εντάξει. Ζεκούτσου τάτσι, αριστερό, πόδι, χέρι, γροθιά, βήμα. Ένα βήμα προς τα δύο. Θέλαμε εδώ να δείξουμε σήμερα. Ήρθαμε για μια γιορτή καταρχάς. Ξέρουμε όλοι ότι είναι μια γιορτή σήμερα. Ωραία, ίσως σας έχουν ενημερώσει. Είναι μια γιορτή αθλητισμού της Ελλάδας. Ωραία. Αυτό που θα θέλαμε να περάσουμε σε όλους σας δεν είναι μόνο τα μαχητικά σπορ, οι πολεμικές τέχνες, εντάξει. Είναι ο αθλητισμός. Το ανθρώπινο σώμα έχει γεννηθεί για να κινείται. Ναι, δεν έχει γεννηθεί για να καθόμαστε, ας πούμε, σε έναν καναπέ στο τάμπλετ και να τρώμε κοτομπουκές, λέω εγώ τώρα, ναι. Κάποτε οι άνθρωποι, όταν ακόμα δεν τα είχαμε αυτά, πολύ παλιότερα, σκάβαν για να βρουν το φαγητό τους, ανεβαίναν στα δέντρα για να φάνε τα φρούτα τους, κυνηγούσαν, τρέχαν για να πιάσουν το θύραμά τους. Οπότε έτσι κι αλλιώς το κέρδιζαν. Ναι, τώρα εμείς στην τηλεόραση είναι λίγο πιο δύσκολο για μας, έτσι πως έχει γίνει η ζωή. Οπότε το μήνυμα για εσάς είναι, προσπαθήστε να αθλείστε καθημερινά, αν μπορείτε, σε οτιδήποτε άθλημα αρέσει τον καθένα. Ό,τι αγαπάτε είναι καλό να το κάνετε και να προσέχετε λίγο τη διατροφή σας, γιατί πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας και μετά όλα τα υπόλοιπα, εντάξει. Γι' αυτό κάνουμε αθλητισμό πιο πολύ, όχι για να μάθουμε να δέρνουμε κάποιον. Ναι, καλό είναι να μάθουμε να προστατευόμαστε, να ξέρουμε πολεμικές τέχνες, μαχητικά σπορ, οτιδήποτε κάνετε, αλλά και όλα τα άλλα τα αθλήματα είναι πάρα πολύ καλά. Αυτά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ελάτε λίγο οι μεγάλοι του παγκοσμίου επίπεδου σήμερα εδώ. Είχαμε την ευκαιρία να τους φέρουμε, γιατί λόγω προπονήσεων και σχολείο, άλλο πανεπιστήμιο, δεν μπορούν συνήθως να έρθουν, γιατί αφοσιώνονται σε αυτό, στο σχολείο τους και στις προπονήσεις, γιατί αυτό είναι που τους ενδιαφέρει και κάνουν αυτή τη στιγμή. Θα ξεκινήσω με τον Γιώργο τον Γιωβανόπουλο, ο οποίος είναι αθλητής, όπως έχω πει, παγκοσμίου επίπεδου, έχει παίξει πανευρωπαϊκά, παγκόσμια, έχει πάει πάρα πολλές φορές στο εξωτερικό. Έχει πάρει μόρια ώστε να μπορέσει να μπει στο πανεπιστήμιο. Βέβαια, ήταν πάρα πολύ καλός μαθητής και δεν τα χρησιμοποίησε. Ένα δυνατό χειροκρότημα, παρακαλώ, αν μπορείτε. Ο Χρήστος, Ιωβανόπουλος Χρήστος. Ο Χρήστος είναι πιο μικρός σε ηλικία, αλλά έχει παίξει, έχει συμμετάσχει σε πολλούς αγώνες στο εξωτερικό. Βέβαια, οι αγώνες στο εξωτερικό, δεν σας είπα ότι παίρνουμε πρόκριση από την Ελλάδα πρώτα. Δηλαδή πρέπει να βγει πρώτος στην Ελλάδα και μετά να πάει στο εξωτερικό.
ο οποίος και αυτός είναι παγκόσμιο επίπεδο, έχει φτάσει μέχρι και πέμπτη θέση παγκόσμιο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη θέση, να ξέρετε, παγκοσμίως. Πάμε στον Ιωσήφ. Βασικά ένα χειροκρότημα στον Χρήστο. Ο Χρήστος πρόσφατα κιόλας, πριν ένα μήνα, ήταν ο αθλητής που επιλέχθηκε για να πάει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Καζακστάν. Ήμασταν μαζί εκεί. Και είναι από τους αθλητές πλέον στην ηλικία τους που πάνε πάντα για μετάλλιο. Αυτό σημαίνει ότι σκεφτείτε ότι παίζουν αγώνες αυτά τα παιδιά από τους πρώτους όλου του κόσμου. Δηλαδή από τον πρώτο που βγήκε στην Αμερική, από τον πρώτο που βγήκε στη Γερμανία, από τον πρώτο που βγήκε σε μια άλλη χώρα. Ναι, μόνο οι πρώτοι παίζουν στα παγκόσμια πρωταθλήματα. Οπότε σκεφτείτε τι επίπεδο υπάρχει. Πες μου. Ξέχασες. Σε Βέλγιο. Στο Βέλγιο, ναι. Παντού. Λοιπόν, και όπως, όπως θα καταλάβετε, είναι τρία αδέρφια. Είναι ο Γιώργος, ο Χρήστος και ο Ιωσήφ Γιωβανόπουλοι. Ναι, από 4 χρονών ξεκίνησαν στη σχολή. Ναι, έρχονται και σήμερα είναι, σπουδάζουν. Ένας είναι 18, έχει τελειώσει τώρα. Ο Γιώργος εκεί σπουδάζει. Ο Χρήστος, τι τάξη θα πας τώρα, Δευτέρα Λυκείου. Οπότε είναι, ο Χρήστος είναι πιο σκληρός, γιατί οι άλλοι δύο τον έκαναν εκπαίδευση όταν ήταν μικρός. Οπότε γι' αυτό τα πάει πολύ καλά για τους αγώνες. Λοιπόν, έχουμε τον Χρήστο το Σπαθόπουλο, ο οποίος είναι από τους καλούς αθλητές. Βέβαια τώρα προσπαθεί να φτάσει σε τέτοιο επίπεδο τα τελευταία χρόνια. Είναι σε πανελλήνιο επίπεδο. Ένα χειροκρότημα, παρακαλώ. Όντως, τέλεια. Προσπέρασα λίγο εδώ γιατί είπαμε για τα αδέρφια και... Λοιπόν, ο Ιωσήφ είναι και αυτός ένας από τους πολύ καλούς αθλητές και αυτός παγκοσμίου επίπεδου, έχει πάει πάρα πολλές φορές στο εξωτερικό, έχει πέμπτη θέση σε πανευρωπαϊκό, όπου έχει κατοχυρώσει και τα μόρια για πανεπιστήμιο. Ένα χειροκρότημα για τον Ιωσήφ. Πάμε στην Αρβαντίδου Καλλιόπη, η οποία επίσης είναι παγκοσμίου επίπεδου, αθλήτρια. Μην κοιτάτε που είναι κοπέλα. Προσπαθεί, τους καταφέρνει εδώ πέρα, να ξέρετε. Είναι πολύ σκληρή. Επίσης έχει πέμπτη θέση σε παγκόσμιο και πανευρωπαϊκό, όπου και αυτή έχει πάρει μόρια, όπου θα τα χρησιμοποιήσει τώρα στη σχολή της. Περιμένει να δει πού θα... σε ποια σχολή θα μπορέσει να περάσει με τα μόρια που έχει. Δεν έχει 100%, έχει το 30%. Και πάμε στην Κυριακή, Καρκαμάνη Κυριακή, η οποία έχει φτάσει μέχρι πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, η οποία έχει πέμπτη θέση. Και αυτή, τώρα λέτε πέμπτη θέση. Πέμπτη θέση, για να φτάσω να πάρω πέμπτη θέση, να ξέρετε ότι θέλει τουλάχιστον 5 αγώνες να παίξω. Δηλαδή αγωνίστηκε για το μετάλλιο, γιατί έπαιζε για τρίτη θέση και πήρε πέμπτη θέση. Έχασε στα ημιτελικά και έτσι... Εκτός από τους 5 αγώνες πρέπει να κάνεις από τόσο μικρό παιδάκι τρομερή προσπάθεια για να πας σε αυτούς τους αγώνες. Για να καταφέρεις να μπεις στην εθνική ομάδα και να πας πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Οι πρώτοι όλης της Ευρώπης παίζουν εκεί. Άρα να ευχαριστήσουμε λίγο εδώ τους αθλητές. Μπράβο! Άρα να το χειροκρότημα.